Ευχαριστώ. Έχεις κάποια ερώτηση για τώρα? Αυτό που μου βγαίνει αυτή τη στιγμή είναι εσωτερική αναβάθμιση και πώς το επιτυγχάνουμε αυτό με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Είναι πολλά μαζί, αλλά είναι ένα. Okay. Στην πραγματικότητα συμβαίνει αυτό το πράγμα που είπαμε, ότι επειδή συμβαίνουν αυτά γύρω μας, μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε για να έχουμε την ψυχολογική αναβάθμιση. Κατάλαβε λοιπόν ότι κάθε φορά μπορούμε να προσεγγίσουμε την πραγματικότητα έτσι, ώστε να μας βοηθάει να αναβαθμιστούμε και να έχουμε τη μέγιστη εμπειρία για να καταφέρουμε να αλλάζουμε τις προσεγγίσεις μας με τις προκλήσεις που έρχονται κάθε φορά στη ζωή μας. Άρα, ακριβώς αυτά συμβαίνουν για να μπορούμε να εκπαιδευτούμε πώς να μπορούμε να φτιάξουμε ορισμένες πεπιθήσεις που να μας ευνοούν ανεξαρτήτως τις προκλήσεις. Συγγνώμη που μιλάω αργά, αλλά βλέπω εδώ πέρα κάποιος αποσυνδέθηκε. Ναι, και βλέπω και εγώ δύο θαυμαστικά στο Βασίλη και δεν ξέρω αν είναι κορίτσια, κόρη στο Κύπελλο 2010. Ναι. Ίσως να μην μπορούν να κάτσουν. Okay. Εκείνο που με δυσκολεύει εμένα προσωπικά, γιατί τη νιώθω την αναβάθμιση, δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ για αυτό που μου δίνετε. Απλά κάποιες στιγμές εκεί που νιώθω πάρα πολύ καλά, ναι, κάτι δεν ξέρω τι θα γίνει και πέφτω. Okay. Αυτό εδώ πέρα συμβαίνει... Με ζορίζει, πώς να το πω. Άκου να δεις. Πάλι έχεις μια αρνητική άποψη για αυτό που συμβαίνει. Αυτό είναι τελείως φυσιολογικό. Είναι τελείως φυσιολογικό. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι κάθε φορά αποκλείεται λόγω της διάστασης που είμαστε και της συνείδησης που έχουμε να διατηρούμαστε μόνο σε μια δόνηση. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να... σε εισαγωγικά, ξενερώνεις επειδή πέφτει η δόνηση, πάντα θα πέφτει η δόνηση. Απλώς πηγαίνει σαν σκαλοπάτια. Κάθε φορά που πέφτει η δόνηση δεν φτάνει μέχρι κάτω εκεί πέρα που ήτανε, αλλά πηγαίνει, μπορεί να πηγαίνει σαν κύματα, συνέχεια που οδεύουν προς τα ψηλά. Οπότε κατάλαβε ότι είναι φυσικό να πέφτει η δόνησή σου, κατάλαβες, γιατί ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε εκείνη την κατάσταση να διατηρούμαστε στην υψηλότερη δόνηση. Γιατί για να φτάσεις σε αυτή την κατάσταση πρέπει να έχεις αποταυτιστεί τελείως με τις γήινες επιρροές. Γιατί η ίδια διάσταση που ζούμε τώρα της αποκοπής, το φυσιολογικό της είναι να παθαίνουμε αυτά τα πράγματα, τις αυξομοιώσεις. Το μη φυσιολογικό είναι να ανέβεις σε τέτοια κλίμακα ώστε να μην σε επηρεάζει καθόλου, ώστε να διατηρήσει σε μια τέτοια δόνηση. Οκ. Okay? Και ναι και όχι. Πες μου, τι δεν καταλάβες. Λοιπόν, τι δεν αντιλαμβάνομαι και τι δεν μπορώ να φέρω. Αυτό το έχω καταλάβει που λες και πραγματικά έτσι ακριβώς είναι. Όμως όταν μπλέκονται αυτά ακριβώς τα γήινά μας κομμάτια, το ένα της διαδικότητας που αναζητάμε και στο αντίθετο φύλλο, αλλά και στην αυθονία μας όσον αφορά τα εργασιακά μας. Εκεί πραγματικά αυτό δεν ξέρω. Εκεί πραγματικά σου λέει ότι έχεις μερικές πεπιθήσεις που χρειάζονται αλλαγή γιατί δυστυχώς σου φέρνουν άσχημα αποτελέσματα μέσα σου. Ασχολήσου λοιπόν με αυτά και δες μόνο από κατάσταση δύναμης, όταν είσαι σε κατάσταση δύναμης δηλαδή, έτσι, όχι αδυναμίας, και δες τι μπορεί να πιστεύεις εσύ μέσα σου, ώστε κάθε φορά που συμβαίνει ένα σενάριο να μπαίνεις σε αυτές τις καταστάσεις αδυναμίας. Έτσι. Γιατί μάλλον από ό,τι βλέπω εγώ έτσι τώρα, τι καταλαβαίνω, ότι έχεις συγκεκρινομενοποιήσει πάρα πολύ τον δρόμο μέσα από αυτές τις δύο καταστάσεις. Οπότε, αν εκεί δεν πηγαίνεις αρμονικά, μέσα σου γκρεμίζεται το κάστρο, θα λέγαμε. Ναι. Κατάλαβες τι λέω. Οπότε, δες εκεί πέρα και ακριβώς αυτή η ένταση που υπάρχει σαν δύο κομμάτια αυτά, γιατί λόγω της έντασης, επειδή έχει συνδεθεί πάνω σου, πάνω σε αυτές τις πεπιθήσεις που έχεις, ένα συνέστημα τάξει αυτά τα πράγματα. Επειδή υπάρχει ένα έντονο συνέστημα εκεί, οπότε ξεκίνησε να εργαστείς, να το τραβήξεις, να το αφήσεις, να το εκδηλώσεις αυτό το πράγμα και θα δεις τι έχει να σου δώσει. Τέλεια. Ευχαριστώ. Okay. Πάντως να ξέρετε ότι εκεί πέρα που έχετε δώσει παραπάνω αξία, είναι φυσικό ότι όταν το χάσετε θα βιώσετε παραπάνω απώλεια. Οκ. Okay. Ευχαριστώ. Παρακαλώ.
Τώρα σίγα στο μικροφωνάκι, ένας άλλος παιδιά μπορεί να πάρει θέση. Στην αρχή να κάνουμε όλοι από μία ερώτηση και μετά, έτσι. Μπορώ να μιλήσω. Μπορείς να μιλήσεις, Κατερίνα. Ωραία, ωραία. Γιατί μου έχει μείνει από το προηγούμενο σεμινάριο και το έχω και το δουλεύω συνέχεια και τώρα μου ήρθε κουμπί αυτό όπως το έθεσες. Ωραία. Με το υποσυνείδητο στα μάτι, ναι. Που λέμε ότι ήταν πολύ ωραίο αυτό με το φακό. Ναι. Ο καθένας θα πάρει το φακό του, τη συνείδησή του δηλαδή, να κατέβει στο σκοτεινό υπόγειό του. Καλά, δεν το κάνει ο καθένας. Εγώ σας είπα, ας πούμε, καλά, μια πρόταση. Εντάξει. Ναι, οκ. Okay. Γιατί εκεί θα βρει τα υλικά για να κάνει το, να χτίσει το υπόλοιπο σπίτι. Ωραία. Ως εδώ καλά. Ο φακός, η συνείδησή μας, φωτίζει κάτι. Και δεν κάνει σκιές μετά. Έχουμε και τις σκιές. Ναι. Τι θες ακριβώς να μου πεις? Θέλω να πω ότι βάζοντας το φακό σε μια άλλη, να πω 2-3, στην πιο μεγάλη του θέση, που θα φωτίσει πιο πολύ, θα έχουμε και περισσότερες σκιές. Και πώς θα το ορίσουμε αυτό για να μπορούμε να το επεξεργαστούμε? Όταν θέλεις να δεις κάτι, ναι, που είναι πίσω από ένα αντικείμενο, είναι φυσικό ότι θα προβάλλει τη σκιά του. Ναι. Όταν όμως πας ακριβώς εκεί και ρίξεις το φως, η σκιά θα φύγει. Έτσι. Άρα κατάλαβε ότι αυτό που είπες έχει μια βάση όσον αφορά το πώς μπορείς να κατευθύνεις τη συνείδησή σου ώστε να είσαι ακριβής σε αυτό που θες. Έτσι. Και πολλοί άνθρωποι δυστυχώς, επειδή δεν είναι ακριβής αυτό που ζητάνε, τι κάνουνε, μπερδεύονται μετά με τις σκιές. Το πες, μου έδωσες αυτό που ήθελα, θα κατευθύνεις εσύ το σημείο που θα φωτίσεις και έτσι θα είσαι... Βεβαίως, γι' αυτό συλλειτουργείς και με τον ενθουσιασμό σου, όχι από φόβο, ναι, όχι από τύψεις, όχι από δι' σου πάνε, αλλά λειτουργείς με τον ενθουσιασμό σου, γιατί εκεί μέσω της έντασης, του πάθους, της θέλησης, ναι, μπορείς να εστιάσεις ακριβώς το φακό και να δεις πραγματικά χωρίς σκιές κάτι. Πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Επόμενος. Ανοίξτε το μικρόφωνο που θέλει να μιλήσει και ρωτήστε. Ελεύθερα. Βλέπω όλοι ήρθατε να μάτσω ερωτήσεις. Έλα ρε Κώστα. Πες λοιπόν, μου φίλε. Πες μου. Λοιπόν. Διάβαζα, άκουγα προχθές μια ομιλία που είχες περί σχέσεων. Ναι. Η οποία ήταν έτσι γεμάτη. Ήθελα λίγο κάτι λίγο πιο συγκεκριμένο πάνω στο κομμάτι που έχει να κάνει με το έτερο σου ήμιση, να το πω έτσι. Δηλαδή, αν το έχεις κάνει έτερο σου ήμιση. Ναι. Και το έχεις και σε εκτίμηση. Λοιπόν. Αυτή η σχέση που θεωρητικά είναι μια σχέση συνεργασίας. Μην μου πεις θεωρητικά, πες μου τι νιώθεις. Ναι, συνεργασία. Νιώθεις τι νιώθεις, δεν χρειάζεται να ακριβόμαστε εδώ. Χωρίς ειλικρίνεια δεν βρίσκουμε διέξοδο. Πες μου τι νιώθεις. Νιώθω αυτό το πράγμα, οπότε πώς μπορώ να το χειριστώ. Ας τα θεωρητικά, γιατί δεν παίζουν ρόλο σχέση τα θεωρητικά, παίζουν τα πρακτικά. Τα πρακτικά είναι το... Και δεν παίζει ρόλο ποιος έχει δίκιο και άδικο. Παίζει ότι τι νιώθει παραπάνω. Αυτό το τι νιώθει το παραπάνω δεν αξιολογείται με το αν νιώθω αδικημένος ή νιώθω... δεν είναι μια πλάνη γι' αυτό. Δηλαδή δεν χρειάζεται να δω ποιος φταίει και τι φταίει για κάτι. Όχι, έτσι, δεν χρειάζεται. Δεν πας σε κανένα δικαστήριο. Απλώς πρέπει να τα βρείτε μεταξύ σας. Στην πραγματικότητα, όταν κυμαίνεστε και οι δύο μέσω συναίσθημα, δεν παίζει ρόλο το θέμα της λογικής, παρά μόνο αν ο άλλος μπορεί να το καταλάβει. Παίζει ρόλο ότι κάποιος δεν αισθάνεται καλά. Καλός, κακός, δεν αισθάνομαι καλά. Δεν θα ψάξεις να βρείτε ποιος είναι ο ένοχος, γιατί η λύση δεν βρίσκεται. Όμως, όταν κατανοείς ότι δεν αισθάνεται καλά ο άλλος, ή κοιτάς να βοηθήσεις να κάνεις αυτό που θέλει, τι μπορείτε να κάνετε, ή απλά βρίσκεται άλλη λύση, μπορεί να είναι και χωρισμός. Ναι. Το σεξουαλικό κομμάτι, ναι, έτσι, ναι, το οποίο προσωπικά για μένα είναι ένα πράγμα που συμπληρώνει το καρέ, να το πω έτσι. Δηλαδή, πρώτα αισθάνεσαι, τουλάχιστον για μένα, αισθάνεσαι
καλά με έναν άνθρωπο, επικοινωνείς καλά, ωραία, στην αρχή είναι καλά, ωραία, εξερευνείς καλά, υπάρχει το ενδιαφέρον, υπάρχει τέτοια. Μετά όταν αρχίζει και σταθεροποιείται λίγο η κατάσταση, αρχίζει να απομακρύνεται, ας πούμε, το κομμάτι το σεξουαλικό. Κοίταξε να δεις, το συμπληρώνει που λες, είναι μπορεί να βάλεις ένα κερασάκι στην τούρτα και μπορείς να βάλεις και το κλειδί στη μηχανή για να πάρει μπρος. Άρα κατάλαβε το συμπλήρωμα λοιπόν, με τι έννοια το λέμε. Πώς ότι ολοκληρώνει μια τούρτα, να το πούμε έτσι, έτσι το κερασάκι. Έτσι το βλέπεις εσύ λοιπόν, έτσι, ότι είναι το κερασάκι στην τούρτα, οκ. Okay. Ναι, ναι. Όταν υπάρχουν διαφορετικές πεπιθήσεις στο κάθε άτομο. Ναι. Ας πούμε, ο ένας είναι λίγο πιο πικάντικος από τον άλλον. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή. Και ο άλλος έχει, ας πούμε, δεν μπορεί, δεν ακολουθάει, γιατί έχει ορισμένες πεπιθήσεις που του κόβουν, ας πούμε, πράγματα, είτε από φόβο, είτε από κατάκριση. Ναι, απλώς θέλω να το γενικεύσω και να πω ότι. Μην το γενικεύεις. Εμείς είπαμε, δεν το γενικεύουμε, το πάμε ειδικά για να βρούμε σε εμάς τι γίνεται. Ας το ειδικά. Ας το ειδικά να έρθει. Το γενικά, οκ. Απλώς, όταν με έναν άνθρωπο ζεις και. Λες, παιδί μου, ότι εγώ πιστεύω ότι είμαι έτσι. Είμαστε καλά, οκ. Okay, αλλά από εκεί πέρα, για να φτάσουμε και σε εκείνο το κομμάτι, να είμαστε ωραία, δεν πρέπει να γίνει μηχανικά, ας πούμε, έλα, σαρκική επιθυμία. Να γίνει, πώς το πω, να είναι επιμπουσία, ας πούμε, να είναι δηλαδή, κάτι ολοκληρωμένο. Δηλαδή, το να μπω σε μια μηχανική κατάσταση και να πω, άντε, έλα, έχω όρεξη, πάμε, έλα, έχω όρεξη, πάμε, έλα, έχω όρεξη, πάμε, έχω όρεξη, πάμε. Κάποια στιγμή, εγώ, ας πούμε, επειδή δεν θέλω να το κάνω μηχανικά αυτό. Θέλω να φτάσω σε ένα σημείο να το κάνω ψυχικά, να βγαίνει ψυχικά, να μην γίνει σεξ, ας πούμε, να γίνει έρωτας. Πολλές φορές κόβω από την διάθεσή μου για να μπορέσω να φέρω και τον άλλον σε μια κατάσταση ίδια με μένα. Τι κόβεις, δεν καταλαβαίνω. Πρέπει να πιο κοντά μου στη δικιά μου την οτροπία, ας πούμε, ή να καταλάβει το δικό μου τον τρόπο, με κάποιο τρόπο έτσι. Αυτό γίνεται να έρθεις κοντά, αν ο άλλος δεν αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα με αυτόν τον τρόπο, πώς αλλιώς μπορείς να το δώσεις να καταλάβει. Πρέπει να πω δηλαδή εγώ όχι θέλω έτσι ή όχι έτσι είναι καλύτερο ή να μην μου βγαίνει να το κάνω επειδή για αυτή να είναι καλό αυτό και να το κάνω με μισή καρδιά, να το πούμε έτσι, ή να μην το κάνω ολοκληρωμένα. Δεν μπορείς να το κάνεις ολοκληρωμένα λες, εσύ, ανεξάρτητα τι κάνει ο άλλος. Ναι. Δεν με γεμίζει, ρε παιδί μου, 100%. Δεν σε γεμίζει όταν το κάνεις εσύ ή όταν το κάνει ή επειδή ο άλλος δεν το βλέπεις να ακολουθεί. Δοκίμασες εσύ να είσαι ο εαυτός σου, ανεξάρτητα ο άλλος τι θα κάνει. Εγώ προσωπικά, για μένα. Ναι, αλλά εσύ προσωπικά για σένα σκέφτεσαι για τον εαυτό σου ή σκέφτεσαι παράλληλα με τον άλλον. Ότι επειδή βλέπεις τον άλλον και γίνεται ο άλλος πιο ερωτικός, εσύ λίγο πιο ψυχικός, σε ξενερώνει. Όχι, για εμένα. Ο άλλος έχει το δικό του τρόπο, είναι μια ευθεία. Μπράβο. Ο άλλος είναι μια ευθεία, έχει αυτό το πράγμα. Και έχεις δει ότι εσύ να δεν σε γεμίζει με λίγα λόγια, δεν σε γεμίζει ο άλλος. Δεν με γεμίζει αυτή η κατάσταση η μηχανική, ας πούμε. Ωραία. Εσύ γιατί δεν γίνεσαι συνειδητός και ας τον άλλον να δεις πώς θα μπορέσει να το δεχτεί ή τι παράδειγμα μπορεί να του δώσεις. Και μετά από εκεί και πέρα, αφού εσύ το πιστεύεις αυτό και το κάνεις. Έτσι, χωρίς να βρεις δικαιολογίες, δεν το κάνω διότι αυτό, δεν το κάνω διότι το άλλο. Ακολούθα λοιπόν τη ροή έτσι όπως μου λες, γίνε λοιπόν αληθινός έτσι όπως μου το λες, δώσε ολικά έτσι όπως μου το λες και αφού κάνεις εσύ αυτό που κάνεις σωστά, τότε δες τον άλλο θα ακολουθήσει. Όταν όμως ξεκινάς εσύ και δεν το κάνεις και περιμένεις ο άλλος να το κάνει, που ο άλλος ας πούμε δεν μπορεί να του βγαίνει όπως εσένα, είναι λίγο εγωιστικό αυτό. Συμφωνώ. Δεν λέω όμως με αυτόν τον τρόπο έτσι. Εννοώ ότι για να μπορέσεις να φτάσεις στο επίπεδο να είσαι σε αυτό που πρεσβεύεις, είσαι ρε παιδί μου αυτό που πρεσβεύεις, αυτό που θέλεις ρε παιδί μου και σε γεμίζει, προσπαθείς να το κάνεις. Αλλά για να φτάσεις σε ένα τέτοιο σημείο, να είσαι με έναν άνθρωπο να συνεργάζεσαι, δεν συνεργάζεσαι μόνος σου. Δεν μπορώ να συνεργαστώ μόνος μου. Να πω, εγώ τώρα είμαι ευτυχισμένος μαζί σου, ξέρω εγώ, ή είμαστε καλά τώρα. Εδώ υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση τώρα που βλέπω. Στην πραγματικότητα, με τον άλλον, δεν συνεργάζεσαι για να σε φέρει σε ένα τέτοιο επίπεδο ο άλλος. Καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα να το βρεις μέσα σου. Και μετά είσαι. Είτε ο άλλος είναι, είτε δεν είναι. Αυτό πρέπει να δεις. Δηλαδή, okay, καμιά φορά ο έρωτας μας βοηθάει. Αλλά έτσι όπως μου το λες τώρα, καταλαβαίνω ότι θες
προσπαθείς να γίνεις κάτι που ακόμα δεν είσαι. Γι' αυτό προσπαθείς και σου φαίνεται δύσκολο. Οπότε αφήσου και φυσιολογικά, τη μία θα σου βγει ψυχικά, την άλλη θα σου βγει σωματικά, τη μία ειδονή, την άλλη έκσταση. Το θέμα είναι ο συγχρονισμός. Το θέμα είναι ο συγχρονισμός. Ότι εκείνη την ώρα που σου βγαίνουν αυτά τα πράγματα με την ανάλογη κοπέλα, συγχρονίζεστε, δεν συγχρονίζεστε. Αυτό είναι. Δηλαδή, okay, αν δεν συγχρονίζεστε, πάει να πει ότι μπορεί να μην έχετε τις ίδιες, θα λέγαμε έτσι. Ανησυχίες. Όχι ανησυχίες, θα έλεγα ροές ενέργειας. Ροές ενέργειας. Έτσι, γιατί μπορεί ο καθένας να βλέπει ένα ορισμένο πράγμα στον άλλον, έτσι, και να είναι διαφορετικά γενικά να προσεγγίζει τη ζωή του. Αλλά σου είπα, δεν μπορούμε, επειδή εμείς επιλέξαμε ένα άτομο έστω και χθες ή πριν μια ώρα, ναι, σώνεται καλά να ζητάμε αυτό το άτομο να γίνει σαν και εμάς. Γιατί κάθε φορά που ζητάς κάτι διαφορετικό από το άτομο, αν δεν το έχεις συνειδητά, θέλει και εκείνη και να είναι, κάθε φορά ζητάς ένα άλλο άτομο στην πραγματικότητα. Ακόμα και μια τρίχα να πεις να έχεις διαφορετική, καταλαβαίνεις ότι ένα άλλο άτομο ζητάς. Και όταν από αυτό το άτομο που λες ότι είστε μαζί, ζητάς κάτι που δεν το έχει, τότε δεν ξέρεις με ποια είσαι. Άρα λοιπόν επωφελήσου τι σου δίνει αυτό το άτομο, από το 1 μέχρι το 10, πώς σου δίνει 9, 8, 3 και ζητά 3 για να νιώθεις ολοκληρωμένος. Όταν σου δίνει 3 και ζητήσεις 4, το χάσεις το παιχνίδι. Καταλαβες, το 4 κοίτα το αλλού. Δεν γίνεται να το βρεις από εκεί πέρα. Όσο ζητάς 4, καλύτερα να κοιτάξεις αλλού λοιπόν. Όσο ζητάς 3, θα είσαι ολοκληρωμένος. Όσο ζητάς 2, θα είναι και έξτρα. Το θέμα είναι λοιπόν όλα τα πράγματα που σας έχω πει στη ζωή, όχι να τα διώχνουμε, να τα φέρνουμε, να συνεργαζόμαστε, γιατί έχετε όλοι τα εργαλεία για να φτάσετε στην πληρότητα. Απλώς έχετε διαφορετικές πεποιθήσεις που σας περιορίζουν να συνεργαστείτε με όλα τα εργαλεία. Και ένα από αυτό το πράγμα είναι το ερωτικό. Εγώ είμαι υπέρ των σχέσεων, έτσι, υπέρ του ανακαθορισμού, αλλά όποιος είναι μέσα στο εγώ, όποιος έχει μάθει διαφορετικά, όποιος έχουν πεποιθήσεις, καταλαβαίνετε ότι αρχίζει ένα δέσμιο να γίνεται η σχέση. Και καμιά φορά, όπως έγραψα και την άλλη φορά, ενώ έχετε αλλάξει και είστε διαφορετικοί, θυμάστε μόνο μερικές καλές στιγμές και πάντα να τις επαναλάβετε, ενώ έχει χαθεί από μέσα ο μαγνητισμός. Και μετά απογοητεύεστε και λες, μα καλά, εγώ παλιά το απολάμβανα το σεξ, τον έρωτα, την παρέα. Τώρα γιατί βαριέμαι? Γιατί πάνε να το κάνεις με λάθος άτομο. Αλλά εσύ λες μέσα σου, μα με αυτή τα έχω, με ποιο θα το κάνω? Κατάλαβες να σου πω, πρέπει να γίνετε ελεύθεροι μέσα σας πρώτα για να μπορείτε να βιώσετε την ευτυχία της ελευθερίας με κάθε άνθρωπο, όργανο, αντικείμενο, ζώο, εικόνα, συνέστημα, να μπορείτε να συνεργαστείτε με όλα τα πράγματα. Σας είπα πριν ότι όταν εστιάζεις ότι πρέπει κάτι να κάνεις μόνο με αυτό το άτομο, ορισμένα πραγματάκια, αν δεν τα καταφέρεις, κοίτα πώς θα είσαι παγιδευμένος σε μια σχέση. Οπότε κατανόησε τι έχεις δίπλα σου και ζήτα αυτό που μπορεί να σου δώσει η κοπέλα. Καταλαβες? Ναι. Αλλιώς κοίτα αλλού. Όταν όμως δεν κοίτας αλλού, γιατί βαριέσαι, γιατί δεν θες, γιατί την αγαπάς, δεν πάει να πει επειδή τον αγαπάμε κάποιον τον άλλον. Πρόσεξε, δεν πάει να πει, ειδικά όταν αγαπάμε τον άλλον πρέπει να νοιαζόμαστε για το καλό και τον δύο. Βέβαια. Α, μπράβο. Άρα λοιπόν όταν το καλό και το δύο να ψαχτείτε, να αφαιθείτε, να δοκιμάσετε, να χωρίσετε, πρέπει αγαπημένα να το κάνετε. Γιατί στην πραγματικότητα όταν γίνετε τέτοιου είδους άνθρωποι, ποτέ δεν θα χωρίσετε. Πάντα θα έχετε μια σχέση που βασίζεται πάνω στην αγάπη, στην ειλικρίνεια, στη φιλία, ανεξαρτήτως με ποιον συγχρονίζεστε κάθε φορά, ο καθένας σας, ξεχωριστά. Μπορεί, okay, η ειλικρίνεια, σταμάτη, μπορεί η ειλικρίνεια να εμφανιστεί μετέπειτα από μια σχέση. Δηλαδή, που στη σχέση μου είχα πολλά ψέματα, ας πούμε. Η ειλικρίνεια έρχεται όταν πιστέψεις ότι θα σε βοηθήσει να είσαι ειλικρινής. Για κάποιο λόγο, νόμιζες ή νομίζεις ακόμα ότι σε εξυπηρετεί καλύτερα να πεις το ψέμα. Όχι, ναι, από τη μεριά μου, εντάξει. Από την δεν υπάρχει μεριά. Πρόβλημα ποια μεριά είναι. Κάθε άνθρωπος που λέει ψέματα είναι γιατί νομίζει ότι εκείνη τη στιγμή τον εξυπηρετεί καλύτερα από το να πει την αλήθεια. Εκείνος τα κρίνει. Είναι θέμα συγχρονισμού δηλαδή, κατανόησης των καταστάσεων. Είναι θέμα αυτοδυναμίας, είναι, όχι πολιτικής. Καταλαβαίνεις όμως λοιπόν, όταν μέσα σου νιώθεις την αυτοδυναμία, θα λες όσο και περισσότερο την αλήθεια, χωρίς να σε νιάξει τι θα πουν οι άλλοι. Όσο μέσα σου δεν νιώθεις ο δυνατός, τότε θα αρχίσεις να λες μερική αλήθεια. Όταν μέσα σου νιώθεις αδύναμος, θα ξεκινήσεις να λες ψέματα. Έτσι, η δύναμη μέσα σου
σε κάνει να γίνεσαι και ειλικρινής, να είσαι ο εαυτός σου. Η σοφία σε κάνει να διαλέγεις, έτσι, πότε θα χρειαστεί να γίνεις ενεργός και πότε θα χρειαστεί να είσαι παθητικός. Το ψέμα όμως είναι παράγωγο της αδυναμίας. Οκ. Okay. Ναι. Ευχαριστώ, Σταμάτη. Τίποτα. Όποιος θέλει να ανοίξει το μικρόφωνο, να κάνει μια ερώτηση, οι υπόλοιποι ας το κρατάτε σε σίγαση. Η Όλγα, από πού είναι η Όλγα, μας ακούει? Ναι. Γεια σου, Όλγα. Hello. Από πού είσαι εσύ? Από Κέρκυρα. Από Κέρκυρα, μια χαρά. Πες μου, Όλγα μου, θες να κάνεις καμία ερώτηση? Όχι τώρα. Όχι τώρα, οκ. Okay. Πάτα το μικροφωνάκι να συγγύσει, να κάνει κάποιος άλλος. Ο Βασίλης. Βασίλης. Παρόν, έλα. Ακούγομαι καθαρά γιατί είσαι πριν από κινητό. Ναι, καθαρά ακούγεσαι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αν και είμαι απροετοίμαστος της τελευταίας στιγμής, αλλά επειδή τώρα κούμπωσε κάτι στο προηγούμενο θέμα, mm-hmm. με το θέμα των σχέσεων, mm-hmm. Κούμπωσε, είναι ας πούμε κοντά με τις σχέσεις, αλλά δεν μιλάω για τις σχέσεις με τον σύντροφο που υπάρχει μια επιλογή, μια ελεύθερη βούληση, ας το πούμε έτσι, να χωρίσεις ή οτιδήποτε, να πάρει ο καθένας στον δρόμο του. Μιλάω τώρα για σχέσεις πιο εξαρτημένες, σχέσεις γονέα με παιδί μικρότερης ηλικίας ή σχέση με γονέα μεγαλύτερης ηλικίας που να έχει προβλήματα υγείας και να έχει κάποια εξάρτηση από σένα. Δηλαδή μιλάμε για σχέσεις και πολύ εξάρτησης, οι οποίες ας αφήσουμε την κοινωνία το πρέπει να το μιλήσουμε ενεργειακά και καρμικά. Αν είναι ας πούμε να γίνει, να πρέπει να το φροντίσεις καρμικά τουλάχιστον, ενεργειακά, αν είναι κανονισμένο τέλος πάντων σε άλλο επίπεδο και εσύ τα αποφεύγεις. Πώς νιώθεις? Τι πρέπει. Πώς νιώθεις για αυτό? Δεν ξέρω αν είναι προσωπικά, εμένα νιώθω γιατί το πρέπει, αν είναι η προσωπικότητα, αν είναι το ενεργειακό που με πιέζει. Okay. Δεν το έχω ξεχωρίσει. Okay. Όσον αφορά, ας πούμε, το ένα πρόβλημα που έχει, ας πούμε, η μητέρα μου, παράδειγμα. Κατάλαβα τι λες, κατάλαβα τι λες. Ναι, ναι. Αυτό όμως δεν πρέπει να σε ενδιαφέρει. Δεν πρέπει να σε ενδιαφέρει αν το λέει προσωπικότητα, αν το λέει κάτι, γιατί εκείνη την ώρα, ναι, απλά, ναι, πρέπει να νιώσεις εσύ αυτό που κάνεις, έτσι, οτιδήποτε έχεις διαλέξει, mm-hmm. από τη στιγμή που σου αρέσει, mm-hmm. έτσι, θα το κάνεις. Αν δεν σου αρέσει, μην το κάνεις. Αν παρόλα αυτά νιώθεις υποχρεωμένος για κάποιο λόγο, έτσι, λόγω βαθιών πεπιθήσεων, για κάποιο λόγο ότι δεν μπορείς να βγεις από αυτό το τρυπάκι, mm-hmm. μία είναι η λύση τότε. Πρέπει να στηρίξεις, mm-hmm. να στηρίξεις 100% την επιλογή που πήρες να βοηθήσεις αυτό το άτομο. Ή έτσι ή αλλιώς, δηλαδή πρέπει να στηρίξεις την. Αντί να κάθεσαι να αμφιβάλλεις και να μπαίνεις σε πόλεμο με τον εαυτό σου και να χωρίζεις τα δύο και να μην ξέρεις τι να κάνεις και η ενέργεια μέσα σου να μπερδεύεται, πρέπει ακριβώς 100% να θυμηθείς κάθε φορά για ποιο λόγο επιλέγεις να βοηθήσεις αυτό το άτομο. Γιατί το αγαπάω, γιατί είναι ανυπεράσπιστο, γιατί έτσι και έτσι, γιατί για να με βοηθήσει. Όλους τους λόγους που στους οποίους συντρέχουν στο μυαλό σου, που σε κάνει να το βοηθήσεις, κάθε φορά που έχεις αμφιβολία θα τους θυμάστε, ώστε να το κάνεις με μεράκι. Γιατί αν δεν μπορείς να το αποφύγεις και δεν το κάνεις με μεράκι, θα γίνει φυλακή. Ναι. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, πρέπει να δώσουμε 100% αξία στην επιλογή μας. Και να πούμε, ok, από τη στιγμή που το επέλεξα, για ποιο λόγο το επιλέγω. Και να μπούμε σε κατάσταση δύναμης, προσφοράς, αγάπης, ευτυχίας. Έτσι, παρά να μπούμε σε κατάσταση αδυναμίας, πρέπει, τι να κάνω, δεν μπορώ, όχι, τι μου τύχε. Όσο εμείς λειτουργούμε έτσι με αυτό το θέμα, τότε πραγματικά θα έρθει η ώρα εκείνη που θα κατανοήσουμε, έτσι, παραπάνω πράγματα, θα γίνει η ζωή μας πολύ πιο εύκολη, θα πούμε στον άνθρωπο εαυτό μας ότι ναι, τα καταφέραμε με αυτό την πρόκληση, θα καλυτερέψει τα πράγματα γιατί τα αλλάξει, στον άνθρωπο δεν αλλάξει, εμείς τα έχουμε αλλάξει. Και μετά μπορεί να περάσει στο επόμενο στάδιο, να απομαγνητιστεί τελείως από το σενάριο ή λέμε μπορεί να φύγει το άτομο, να μεταβεί, να πάει σε άλλη ζωή. Οπότε πάλι εσένα ναι, θα κάτσει και θα ελευθερωθεί ένα κομμάτι της δημιουργίας σου ή μπορεί να γίνουμε πάρα πολλές λύσεις.
Μπορεί να ακούγουμε λίγο ψυχρό σχετικά με το θάνατο, αλλά είναι επειδή ο θάνατος δεν είναι κάτι κακό. Στην πραγματικότητα, πολλές φορές, είτε στην κοινωνία, είτε στους δικούς μας ανθρώπους, ο θάνατος μπορεί να συμβεί ευεργετικά ως προς τον άνθρωπο, για να το αφήσει το περιθώριο δημιουργίας και να φύγουν ορισμένα δεσμά. Όπως σας είπα με την πολυκατοικία, όταν εσύ ανέβεις στον πέμπτο, στον έκτο όροφο και σταθεροποιηθείς εκεί πέρα, τα δικά σου άτομα που δεν έχουν πέμπτο ή έκτο όροφο, είναι φυσικότητα φύγουν από την πραγματικότητά σου και εσύ θα το δεις με όποιο σενάριο παίζεται. Από εκεί και πέρα, τι σας είπα, πολλές φορές δικές μας υποχρεώσεις σε εισαγωγικά, δικά μας, πώς θα το πω, δικά μας δεσμά, δικές μας, θα πούμε έτσι, εξαρτήσεις, όπως το είπες. Τι μας κάνουνε να κατεβαίνουμε συνέχεια στους άλλους ορόφους, γιατί φοβόμαστε μην χάσουμε τον άνθρωπο που δεν έχει πέμπτο και έκτο όροφο. Μόλις καταφέρουμε και δούμε τον άλλον ότι έχει μια πραγματική ζωή δική του και οτιδήποτε δημιουργεί για τον εαυτό του το έχει δημιουργήσει ο ίδιος κατά συνέπεια των επιλογών του, έτσι μπορούμε και εμείς να πάρουμε κατά τη δική μας συνείδηση την ευθύνη για τις δικές μας επιλογές. Αν όμως εσύ μου πεις, ξέρεις κάτι, ωραία, αποκολλούμε από αυτόν, αλλά με κατάκριση, με τύψεις, δεν κάνει, τότε πήγαινε εκεί, βοήθα με μεράκι ή βοήθα όσο μπορείς. Μόνο όταν εσύ ενθουσιαστείς με ένα άλλο πράγμα τόσο πολύ, ξαφνικά θα τα αφήσεις να φύγει απομαγνητισμένα, ούτε θετικά, ούτε αρνητικά, αν κατάλαβες τι λέω. Όσο πας να το δεις θετικά, αρνητικά, το μαγνητίζεις. Οκ. Okay. Ναι. Επομένως, ζήστο, αφήσου, άσε εκεί τη δόνη στην αρνητική που σε τραβάει εκεί να φύγει, κάτω με μεράκι και αυτόματα θα σου δοθούν άλλα πράγματα που μέσω του ενθουσιασμού σου, μέσω από τον ενθουσιασμό σου, αν ακολουθείς τα άλλα πράγματα, όλα τα σκηνικά, τα γύρω-γύρω, θα τα φτιάξει έτσι η πραγματικότητά σου, ώστε να κρατήσει εκείνα που θα μπορούν να σου ενισχύσουν την πραγματικότητα μέσα από την οποία, λόγω του ενθουσιασμού σου, φτιάχνεις. Κατάλαβες τι είπα? Ναι, απλά μερικές φορές μπερδεύεις το κομμάτι της προσωπικότητας με το κομμάτι του βαθύ που θες μέσα σου. Μα μη σε νοιάζει, πρόσεξε, εκεί είναι το λάθος σου, ότι πέφτεις και μπαίνεις σε αυτό το τρυπάκι. Τι μιλάει τώρα μέσα μου, γιατί μιλάει, γιατί το κάνω αυτό? Αυτό είναι ωραίο να το κάνεις από κατάσταση δύναμης. Στο ξαναείπα, όλα είναι ωραία να ψάχνουμε τον εαυτό μας μόνο όταν έχουμε ανοίξει το φακό. Αν κατέβεις στο υπόγειο και δεν έχεις το φακό, θα μπερδευτείς, δεν βρίσκεις τίποτα. Με το θέμα θανάτου δεν έχω κάποιο θέμα, και ακόμα και δικό μου άτομο να είναι, το έχω ξεπεράσει αυτό. Είχα και τους μας και το έχω ξεπεράσει. Το θέμα είναι ότι αν όντως έχει προγραμματίσει ο άλλος και έχει βάλει το πρόγραμμά του, εκεί πλέον νομίζω ότι οι προσπάθειες που κάνεις για να τον εκκρατήσεις μερικές φορές μπορεί να είναι και ανούσιες. Όταν έχει κάνει το πρόγραμμά του μέσα σε πάρα πολλά χρόνια. Okay. Εκεί απλώς... Από εκεί πέρα όμως αυτό είναι το δικό του θέμα. Εσένα το θέμα σου είναι αυτό. Ναι. Φύγε από την αμφιβολία. Έτσι. Φύγε από την αμφιβολία. Αν αυτό που κάνεις, ποιος το λέει, τι το κάνει, μπορεί να το εξετάσεις χωρίς να μπαίνεις σε τρίτες δονήσεις. Ναι. Γι' αυτό λέω μόνο από κατάσταση δύναμης θα το δεις. Όταν είσαι στη δόνηση, δεν μπορείς να το εξετάσεις πραγματικά. Επομένως, ξεκινήστε ό,τι δουλειά και να κάνετε, πηγαίνετε με μεράκι. Είτε λέγεται σίδερο, είτε λέγεται οχτάωρο, είτε λέγεται αλλού, ξεκινήστε και κάντε το με μεράκι. Και μόλις το περάσετε το challenge αυτό, αυτόματα θα γίνει ωραία η ζωή σας, ωραία η δουλειά σας, η κόλαση θα γίνει παράδεισος και το πολύ πολύ να αλλάξουν προς το καλύτερο τα σενάρια. Έτσι. Αυτό που θα ήθελα να πω τελευταία για να καταλάβεις, πρέπει να δώσεις εμπιστοσύνη στον ενθουσιασμό, ότι αν τον ακολουθήσεις, ακόμα και όταν φαίνεται ότι πας πιο μακριά από το θέμα ότι εσύ φροντίζεις τη μάνα σου, στην πραγματικότητα, για κάποιο λόγο, θα έρθουν εκείνοι οι παράγοντες που θα βοηθήσουν το σενάριο με τη μάνα σου, μόνο και μόνο για να σου δώσουν τη δύναμη να ακολουθήσεις τον ενθουσιασμό σου. Το καταλάβεις τι λέω? Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, μην βάζεις το μυαλό σου μπροστά. Κάθε φορά που κάτι σε ενθουσιάζει και είσαι υπελπλήρης ενεργειακά, αυτό μετά έχεις παραπάνω δύναμη δημιουργίας. Το υποσυνείδητο, να σου το πω έτσι, για να σε αφήσει να ακολουθήσει τον δρόμο σου, θα δώσει αυτό που χρειάζεται στα υπόλοιπα σενάρια.
Ποιος διαμαγείας θα έρχονται λεφτά για τη ΔΕΗ, είτε για τη μαμά, είτε γιατρός, είτε 500 άλλα σενάρια μόνο και μόνο για να σε αφήσουν ήσυχο να εστιαστείς σε αυτό που θες. Ναι. Μάλιστα. Okay. Εντάξει, δεν μπαίνω στο τρυπάκι τη διαδικασία το τι λένε η κοινωνία και οι άλλοι. Οι άλλοι σου λένε το πρέπει. Πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο. Δεν μπαίνω στη διαδικασία καν. Okay. Δεν μπαίνω σε καν στη διαδικασία. Λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει να κάνει ερώτηση. Και αν δεν θέλει κάποιος να κάνει, μπορώ να συνεχίσω εγώ. Θα κλείνω για λίγο, να δώσω το λόγο σε κάποιον άλλον και μετά μπορώ να συνεχίσω. Εντάξει, Βασιλείο, οκ. Okay. Κλείνω για λίγο, εντάξει. Ναι. Σταμάτη... Μισό λεπτό να μιλήσει η Λιάννα Κώστα, όλοι από μία φορά και μετά πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Η Λιάννα. Ήθελα να ρωτήσω, είμαι μπερδεμένη όσο αφορά αυτό που είχατε πει τις προάλλες, το έχω δει και σε αρκετά βίντεο, τα έχω διαβάσει κι αλλού, ότι στην ουσία ο απέναντί μας είμαστε εμείς. Αυτό θέλω λίγο να το ξεμπερδέψουμε, αν γίνεται. Okay. Στην πραγματικότητα, αυτό που κοιτάς, αυτό που νιώθεις, αυτό που αντιλαμβάνεσαι από αυτό το που λες πραγματικότητα, είναι βάσει ορισμένων αισθήσεων, έτσι δεν είναι, και αντιλήψεων. Mm. Ναι. Μπράβο. Ναι. Ένας άνθρωπος δηλαδή που έχει αστιγματισμό δεν βλέπει το ίδιο με σένα. Όχι. Μπράβο. Άρα βλέπει τη δική του εικόνα. Ναι. Μπράβο. Ένας άνθρωπος που μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, αχρωματοψία, έτσι, βλέπει τη δική του εικόνα. Mm. Μπράβο. Ένας άνθρωπος που έχει πρόβλημα στα αυτιά, δηλαδή γενικά στις πέντε αισθήσεις, οποιοσδήποτε λοιπόν είναι πιο υπερανεπτυγμένος, όπως ο σκύλος στην ακοή ακούει ήχους, εσύ όμως δεν ακούς αυτούς τους ήχους, έτσι δεν είναι? Ναι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι μόνο και μόνο από τις πέντε αισθήσεις μας η πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει, αλλά σε μικρό βαθμό. Αναλόγως την ικανότητα του καθένα, ε. Mm-hmm. Μπράβο. Φαντάσου τώρα, έτσι, πάνω κάτω σε αυτό που μας δίνει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Ενώ πάνω κάτω για τις αισθήσεις, για την ώρα, στην ακοή, πάνω κάτω έχουμε όλοι, τα λέγαμε στο ίδιο φάσμα επικοινωνίας, στη συνείδηση έχουμε πολύ μεγαλύτερο φάσμα διαφορά. Άρα λοιπόν ο καθένας αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα βάσει των δικών του πεπιθήσεων, σκέψεων, έτσι, αντιλήψεων, και ενώ βλέπει, πρόσεξε, το ίδιο φαινομενικά, όπως είπαμε, μέσω των πέντε αισθήσεων, έτσι, σενάριο, καταλαβαίνεις ότι με αυτό που ταυτίζεται, με αυτό που νιώθει, με αυτό που σκέφτεται, δίνει το ανάλογο νόημα. Μέχρι εδώ καλά? Ναι. Μπράβο. Άλλα λοιπόν κατάλαβε ότι εσύ για να δίνεις λοιπόν κάποιο νόημα σε κάτι, σημαίνει ότι για να μπορείς να το καταλάβεις έτσι, αν θα λέγαμε ότι μέσα μας η συνείδηση έχει χρώματα και εσύ μπορείς να το καταλάβεις κατά το κόκκινο χρώμα, έτσι, σημαίνει μέσα σου ότι βλέπεις κόκκινα, ναι ή όχι? Ναι. Μπράβο. Αν εσύ το βλέπεις κατά το ροζ χρώμα, σημαίνει μέσα σου το βλέπεις ροζ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν όποια γυαλιά σε εισαγωγικά φοράμε συνειδησιακά, έτσι βλέπουμε και την πραγματικότητα. Το σενάριο μπορεί να είναι το ίδιο. Ένας αντικατοπτρισμός, μπορούμε να πούμε. Το σενάριο μπορεί να είναι το ίδιο. Το πώς το λαμβάνεις εσύ είναι αναλόγως τα πιστεύω σου. Mm-hmm. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Αυτό γίνεται για τα σενάρια τα οποία βλέπουμε. Τώρα όταν μιλάμε όμως για τον άλλον άνθρωπο και πάμε δηλαδή αντί για σενάριο κάτι που όλοι αντιλαμβανόμαστε το ίδιο, πάμε στην ψυχολογία κάποιου, έτσι, κάτι που δεν φαίνεται δηλαδή, mm-hmm. κατάλαβε ότι εκεί πέρα το μόνο που βλέπεις είναι αυτό που μπορείς να αντιληφθείς. Τα δικά μου συναισθήματα εννοώ λίγη στον άλλον ή όχι. Τις δικές σου αντιληπτικές ικανότητες. Ναι. Έτσι. Αν εσύ μπορείς να δεις την άβρα, θα βλέπεις την άβρα, θα λέγαμε. Ναι ή όχι. Με τα μάτια. Ναι. Μπράβο. Βάλτε το τώρα ψυχολογικά και πες. Αν εσύ μπορείς να καταλάβεις την πονηριά κάποιου, είναι γιατί έχεις την πονηριά μέσα σου. Μάλιστα. Αν καταλάβεις κάποιος την πέφτει από μακριά και σου κλείνει το μάτι, είναι γιατί ξέρεις πώς την πέφτουν. Έχεις μέσα σου το παιχνίδι, mm-hmm. αυτό. Ναι. Αν κάποιος σε κοιτάει σεξουαλικά, ξέρεις γιατί έχεις μέσα στο σεξουαλικό. Αν κάποιος σε κοιτάει και φαίνεται το κακό, ξέρεις γιατί έχεις το κακό μέσα σου. Αυτό δεν πάει να πει ότι το βγάζεις κι εσύ. Κατάλαβε λοιπόν μέσα μας. Εκεί είχα μπερδευτεί. Μπράβο. Ότι το βγάζω κι εγώ. Όχι, ότι το έχεις μέσα σου, το έχεις. Αυτό δεν πάει να πει όμως ότι το βγάζεις κι εσύ. Ναι. Άρα κατάλαβε, ένας αγαθός δεν καταλάβει τον πονηρό. Ένας
Αγαθώς τα λέγαμε σεξουαλικά, δεν θα καταλάβει τον άλλο που είναι πονηρό σεξουαλικά. Εκεί είχα μπερδευτεί, ναι. Έτσι, άρα λοιπόν τι γίνεται. Μέσα μας όσο μεγαλώνει η συνείδηση, μαθαίνουμε το καλό, μαθαίνουμε και το κακό. Όσο μεγαλώνει η συνείδηση, ανεβαίνουν και τα δύο. Δεν ανεβαίνει μόνο το ένα. Ναι. Απλώς μπορούμε και καταλαβαίνουμε τι μας ωφελεί περισσότερο. Και επειδή σας ξαναείπα, εδώ στη γη, το γήινο κομμάτι μας είναι εκείνο που έχει τη μεγαλύτερη επιρροή πάνω μας, γιατί εκεί είμαστε εστιασμένοι. Είναι φυσικό να διαλέγουμε συνέχεια το αυτό που μας γιώνει, που εμείς το λέμε αρνητικό, κακό, ορισμένες φορές, γιατί πάει προς την ύλη. Και πρέπει να αντισταθούμε καμιά φορά, έτσι, ώστε να αρχίζει να ερχόμαστε σε μια ισορροπία. Η ροή λοιπόν τι μας κάνει, μας πηγαίνει πρώτα να μάθουμε το αρνητικό και μέσα από το αρνητικό καταλαβαίνουμε ότι μας εξυπηρετεί ίσως το θετικό. Αν μέσα σου δεν μπορείς να τα δεις, δεν θα μπορείς να τα δεις και απ' έξω σου. Άρα κατάλαβε λοιπόν μέσα σου ότι χτίζεις, είναι στην πραγματικότητα απόψεις που μπορείς μετά κατ' επιλογή να προσεγγίσεις την πραγματικότητα που είσαι μέσα. Okay. Okay. Μπράβο. Επομένως τι κάνουμε. Πολύ καλές και οι προηγούμενες συζητήσεις, έλυσα πάρα πολλές απορίες. Εντάξει, κοίταξε, okay. Μπορεί να το ξανακούσεις βέβαια, έτσι, και να το κατανοήσεις αυτό που λέω, αλλά για να καταλάβεις αυτό, πάντοτε δεν ακυρώνουμε την ατομικότητα του άλλου ποτέ. Όμως η δική μας προσέγγιση, έτσι, είναι κάθε φορά αναλόγως τι επιλογές προσεγγίσεις έχουμε. Όταν εμείς λέμε πέφτουμε δόνηση, οι επιλογές μικραίνουν μέχρι τη μία και βλέπουμε μία αλήθεια μόνο. Όλες οι άλλες αλήθειες είναι αόρατες, δεν υπάρχουν. Όταν εμείς ανεβάζουμε δόνηση, το πιο ολικά σφαιρικά. Όταν ανεβάζουμε δόνηση έχουμε παραπάνω επιλογές να δούμε την αλήθεια. Και μετά έχουμε την ικανότητα να επιλέγουμε τι μας εξυπηρετεί περισσότερο. Αυτή είναι η διαφορά της χαμηλής με υψηλής δόνησης όταν είμαστε. Ότι κάποτε εκεί πέρα λοιπόν είμαστε εγκλωβισμένοι σε μία αλήθεια που αν δεν είναι εξυπηρετική, φανταστείτε θα είναι μια κόλαση. Μόλις ανεβαίνουμε δόνηση, φως, πληροφορία, τι κάνουμε, έχουμε παραπάνω πληροφορία, άρα παραπάνω απόψεις, παραπάνω επιλογές για να μπορούμε να δούμε πολυδιάστατα και έτσι όπως μας εξυπηρετεί καλύτερα σαν εαυτό, έτσι, του κάθε τι που γίνεται γύρω μας. Ωραία. Okay. Αν η Αγγελική, Έλα Σταμάτη. Για πες μου και εσύ καλό μου, τι ερώτηση έχεις σήμερα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, εάν τελικά μαθαίνουμε από τα λάθη μας οι άνθρωποι. Ή αν είναι και αυτό μια παγιωμένη πεποίθηση που την έχουμε πάρει, μαθαίνεις από τα λάθη σου και είναι αυτό. Okay. Στην πραγματικότητα μπορούμε να μάθουμε από όλα τα πράγματα. Από όλα τα πράγματα. Όμως σας είπα, οι άνθρωποι τώρα ζούνε κυριολεκτικά το 90% μέσα στις σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους. Είναι εστιασμένοι σε αυτό που σκέφτονται σαν εαυτό, λέει τι είσαι, αυτό που σκέφτομαι και αυτό που αισθάνομαι. Δεν μπορούν να βγουν από πάνω. Άρα λοιπόν, επειδή δεν μπορούν να τα κοντρολάρουν, κάθε φορά που ταυτίζονται με κάτι και ακολουθούν ορισμένα πραγματάκια παραπάνω από ό,τι πρέπει ή επεκτείνονται παραπάνω από ό,τι πρέπει, δηλαδή παραπάνω από το μέτρο, ναι, έρχεται πολλές φορές ο πόνος να τους δείξει, η ένταση δηλαδή, να τους τραβήξει το ενδιαφέρον για να μην κοιμούνται θα λέγαμε και να αρχίσουν να ασχοληθούν, να εστιάσουν λίγο με ορισμένα πράγματα ώστε να ανακαθορίσουν και την επόμενη φορά να έχουν την προσοχή. Που τι σημαίνει να έχω την μνήμη, σε εισαγωγικά, την ενθύμηση των εμπειριών που έχω πάρει από ανάλογα σενάρια. Οπότε το δεις ξαμαρτίνου καθροσοφού. Άρα λοιπόν είναι στο χέρι μας τα λάθη μας, όταν τα ξαναπεράσουμε με τη φαντασία αναδρομικά, συνειδητά ή φυσιολογικά πάλι, την επόμενη φορά σαν σενάριο, είναι στο χέρι μας, ανάλογα πόσο ξάγρυπνοι είμαστε και σε εγρήγορση, τι να κάνουμε,
να μπορέσουμε να τα κάνουμε μαθήματα από λάθη. Και εκεί που μιλάμε για το παρελθόν μας και λέμε γεμάτο λάθη, θα κοιτάξουμε το παρελθόν μας και θα πούμε γεμάτο δοκιμασίες, γεμάτο σχολείο, γεμάτο μαθήματα. Οκ. Okay? Ναι. Άρα στην πραγματικότητα είναι πώς αξιοποιείς εκείνες, θα λέγαμε εκείνα τα σενάρια που εσύ για να το πεις λάθος πάει να πει ότι για κάποιο λόγο είδες το σωστό. Αλλιώς δεν το λέγεις λάθος. Ναι. Αν όμως σου έχουν βάλει στο μυαλό εσένα, πρόσεξε, την έννοια σωστό και λάθος, δεν το ξέρεις, απλά είσαι μπερδεμένη μετά. Και ενώ κάτι σου βγαίνει, πρέπει να του δώσεις το στίγμα που σου είπαν οι άλλοι. Λάθος δεν είναι οι άλλοι. Λάθος, γι' αυτό σου λέω, βγες από το λάθος, βγες από το σωστό και απλά κατάλαβε ότι όλα είναι εισάξια, γιατί αλλιώς δεν θα υπήρχαν. Και ότι όλα μπορείς να σου δώσουν ένα μάθημα. Ναι. Okay? Άρα θα λέγαμε, ό,τι δεν χρησιμοποιείς σαν εμπειρία, μένει ένα λάθος. Μια λύθη. Okay? Και ό,τι χρησιμοποιείς σαν εμπειρία, γίνεται εργαλείο, έτσι, για την επέκτασή σου. Ωραία. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Να βάλω φιτιλιές. Α, να ρωτήσω κάτι ακόμα. Άντε, τελευταίο. Έλα. Έλα, Αγγελική. Και μετά πήρε οι φιτιλιές. Αυτό που λέμε ότι κάτι που μας ενοχλεί στον άλλον, στην ουσία είναι κάτι που υπάρχει μέσα μας. Που το κατακρίνουμε μέσα μας πρώτον και δεύτερον που δεν μπορούμε να μην επηρεαζόμαστε ή να μην το τροποποιήσουμε ή να μην συνεργαστούμε με αυτό που έχει ο άλλος. Η κατάκριση μέσα μας μας φέρνει αυτό το αποτέλεσμα έξω. Να μην μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτό. Ναι. Ενώ κάποιος μπορεί να έχει μια ιδιότητα, επειδή την έχουμε μέσα μας, να τη δούμε, αλλά να μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτή την ιδιότητα. Παραδείγματος χάρη, αν φύγει η κατάκριση, το λιοντάρι είναι λιοντάρι. Ναι. Ξέρω λοιπόν το λιοντάρι ότι όταν πάω κοντά μπορεί να συνεργαστώ ως ορισμένο σημείο με το λιοντάρι. Uh-huh. Όταν κατακρίνω όμως και λέω γιατί είσαι έτσι λιοντάρι, γιατί είσαι έτσι και δεν αποδέχομαι το γιατί είναι έτσι ο άλλος, έτσι. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι δεν φτάνω σε εκείνο το επίπεδο επειδή το απαξιώνω, το κάνω κακό, δεν το θέλω, δεν έχω καταλάβει την αιτία ύπαρξης, δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω δηλαδή. Άρα καταλαβες, κάθε ιδιότητα που υπάρχει σε κάθε άνθρωπο υπάρχει μέσα μας και αν θέλουμε μπορούμε να τη δούμε μέσα μας, να την ιδιωτεροποιήσουμε, να την αγαπήσουμε. Από εκεί και πέρα το πώς θα συνεργαστούμε με αυτόν τον άνθρωπο είναι κάτι άλλο, μην τα μπερδεύετε, ok? Ναι. Μπορεί απλά συγχρονιστικά να μην μας χρειάζεται να συνεργαστούμε με αυτό το άτομο. Όχι όμως να μας επηρεάζει. Είναι άλλο το ιδιαιτερότητα, είναι άλλο η ιδιαιτερότητα που σταματάει την πόλωση και είναι άλλο το καλό-κακό που ενδυναμώνει την πόλωση. Σωστά. Ναι. Και δηλαδή, όταν πραγματικά το απαξιώνουμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι κάτι που εμείς το έχουμε ξεπεράσει και δεν θέλουμε ξανά να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Άρα η λύση είναι η απομάκρυνση, αν δεν μπορούμε να το τροποποιήσουμε μέσα μας. Αν δεν μπορείς να το τροποποιήσεις, πάει να πει ότι δεν το κατέχεις. Πάει να πει ότι δεν το έχεις ουδετεροποιήσει. Πάει να πει ότι πάει να το αποφύγεις γιατί νιώθεις αδύναμη να τα βάλεις μαζί του. Και άρα σε επηρεάζει. Γι' αυτό τρέχουν όλοι να φύγουν από την πραγματικότητα αυτή. Γιατί περισσότεροι είναι ηττημένοι. Δεν ξέρουν τι χρησιμοποιούν. Και πάνε να φύγουν πανικόβλητα από πόνο, από κατάκριση. Και ψάχνουν διδασκαλίες που κάνανε άνθρωποι φτασμένοι. Και πάνε αυτοί τώρα από την πρώτη νέπιο να πάνε να πετάξουν, να πάνε πρώτη γυμνασίου. Ενώ το μάθημα είναι εδώ. Να φτάσεις εδώ πέρα, να αγαπείς, να καταλάβεις, να εννοήσεις για ποιο λόγο υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. Όχι να πάνε να φύγεις τρέχοντας. Αυτό δεν είναι αναβάθμιση. Αυτό είναι μια προσωρινό διάλειμμα και μετά θα έρθει η επανάληψη. Ναι. Okay. Άρα λοιπόν, όσο εσύ το κατέχεις, το αγαπήσεις, το γνωρίσεις αυτό που έχει ο άλλος, τότε αυτόματα, αν δεν το χρησιμοποιήσεις, απλά δεν θα υπάρχει στην πραγματικότητά σου. Ή και να υπάρχει, δεν θα σε ενοχλεί. Αυτό το δεύτερο, δηλαδή και να το εκδηλώνει ο άλλος, δεν θα με ενοχλεί. Αυτή είναι η επιτυχία. Δεν θα σε ενοχλεί και αν κάτι συγχρονιστείς διαφορετικά, απλά θα φύγει από την πραγματικότητά σου. Δεν θα σε επηρεάζει αρνητικά. Ναι. Οκ. Okay. Άρα
όσο με επηρεάζει, όσο με κνευρίζει, όσο το βλέπω έτσι, σημαίνει ότι έχω ταυτιστεί. Όσο το βλέπεις έτσι και σε κνευρίζει και σε νευριάζει, είναι γιατί πρώτον μπορεί να μην θες να το βγάλεις εσύ, δεύτερον δεν το αποδέχεσαι που το βγάζει ο άλλος. Ναι. Το να εκνευριστείς λίγο, θα λέγαμε να θυμώσεις λίγο, σου δείχνει απλά ότι ξέρεις κάτι, δεν θέλω να είμαι έτσι, τι θέλω εγώ εδώ, γιατί δεν είμαι ο εαυτός μου, γιατί δεν φεύγω. Σου δίνει μια κίνηση. Αλλά δεν είπαμε, μην τον εκνευρισμό, αυτό το θυμό δηλαδή που νιώθεις, το ρίχνεις στον άλλον. Ο άλλος καλά κάνει, κάνει το γουστάρι. Δικαίωμά του είναι. Οκ. Οκ.